Γεια σας φίλοι της αναλογικής διασκέδασης. Χαίρομαι που είμαστε πάλι όλοι μαζί να δούμε μια νέα παιχνιδοπαρουσίαση. Βλέπετε τη δίπλα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα να σας παρουσιάσω το USS Freedom από τους δικούς μας, από τα δικά μας παιδιά, την Dreamcraft Games. Ελληνική εταιρεία και σας λέω, το βλέπετε ήδη από το κουτί, είναι μια υπερπαιχνιδάρα. Δεν θα σας πω εγώ πόσο καλό είναι το παιχνίδι, εγώ θέλω να σας το δείξω. Θα δούμε λοιπόν τώρα ένα Kickstarter preview. Ξεκίνησε το ταξίδι του το παιχνίδι στο Kickstarter και του εύχομαι να τα πάει καλά και να φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα ώστε να βγει η παραγωγή και να το απολαύσουμε όλοι μας τα απογεύματα στο σπίτι μας. Το USS Freedom είναι ένα παιχνίδι ομαδικό. Είμαστε όλοι πλήρωμα ενός διαστημόπλοιου και βγαίνουμε στο διάστημα για διάφορες περιπέτειες, λες και βλέπουμε ένα έργο επιστημονικής φαντασίας, αυτές τις σειρές επιστημονικής φαντασίας που ενδεχομένως να έχετε δει στην τηλεόραση. Αυτό το κινηματογραφικό στυλ θα το βιώσετε παίζοντας το USS Freedom. Είναι για 1 έως και 6 παίκτες, μπορούμε να παίξουμε και solo λοιπόν, πολύ ωραίο αυτό. Θα παίξουμε 60 λεπτά, εγώ θα σας λέω και λίγο παραπάνω, ιδιαίτερα στις αρχικές παρτίδες, ώστε να γνωρίσετε καλά όλους τους μηχανισμούς και είναι για παίκτες 14+. Έχει κειμενάκι στα αγγλικά, λένε ότι θα βγουν οι κανόνες και σε άλλες γλώσσες. Χαίρομαι γι' αυτό ότι θα μεταφραστούν και στα ελληνικά ώστε να μπορούμε να το απολαύσουμε όλοι, να μην υπάρχει πρόβλημα, να μην είναι εμπόδιο η γλώσσα για ένα παιχνίδι. Λοιπόν, αφήνω το κούταρο στην άκρη και ξεκινάμε την επίδειξη. Το παιχνίδι σας λέω από τώρα ότι είναι τεράστιο. Είναι πραγματικά τεράστιο. Είναι αυτό που λέμε open world. Έχει δηλαδή έναν ανοιχτό κόσμο. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε στο παιχνίδι. Δεν είναι ένα γραμμικό. Πάω στα μπουντρούμια, βαράω τέρατα, παίρνω loot, συνεχίζω για τον boss. Όχι. Εδώ μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να κάνουμε εμπόριο. Μπορούμε να κάνουμε μάχες. Μπορούμε να κάνουμε συμμαχίες. Μπορούμε να την κοπανίσουμε από κάπου. Μπορούμε να σταθούμε στο κίνητρο και να το αντιμετωπίσουμε. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και αυτό ξεκινάει στο διαγαλαξιακό ταξίδι το οποίο έχουμε σαλπάρει για νέες περιπέτειες. Πριν όμως από αυτό, θέλω να σας πω για ποιο λόγο είμαστε μέσα σε αυτό το διαστημόπλιο και έχουμε βγει στο διάστημα. Έχει γίνει ένας πόλεμος, έτσι διαγαλαξιακός, και η ανθρωπότητα έχει χάσει. Χάσαμε, δεν χρειάζονταν και πολλά, εμείς αυτοκαταστροφόμαστε ούτως ή άλλως μόνοι μας. Και ένα τελευταίο πλοίο πήγε λοιπόν να σώσει κάποιους εξαιρετικούς ανθρώπους για να μπορέσει η ανθρωπότητα να συνεχίσει να ζει ενδεχομένως σε έναν άλλον πλανήτη που είναι βιώσιμο. Το διαστημόπλοιο, το USS Freedom, χωράει 32 άτομα και είναι και οι 32 χαρακτήρες που θα δείτε στη συνέχεια. Υπήρξε ένα προβληματάκι και πήγε και έπεσε δίπλα από ένα comic con, όπου γινόταν ένα cosplay. Μαζευτήκαν λοιπόν νεαροί άνθρωποι και κάνανε ένα cosplay. Ντυθήκανε στον αγαπημένο τους χαρακτήρα και πανηγύριζαν εκεί, το γλεντούσαν. Θα μου πείτε τώρα, εδώ γίνεται πόλεμος και άλλοι γλεντάνε, μην είστε και τόσο αυστηροί. Δείτε γύρω σας πόσες φορές γλεντάμε ενώ υπάρχουν δυσκολίες. Άρα λοιπόν, με το που έπεσε το διαστημόπλοιο εκεί δίπλα, προσγειώθηκε μάλλον, ελευθερώθηκε το Aether, μια εθέρια μορφή υπερδύναμης από το διάστημα, το οποίο αγκάλιασε όλους τους παίκτες, όλους τους ghost player που βρισκόταν σε αυτό το πάρτι, σε αυτό το con. Εισχώρησε μέσα τους και τους μεταμόρφωσε σε αυτό που απεικόνιζαν. Άρα λοιπόν, όποιος πήγε σαν λυκάνθρωπος, έγινε λυκάνθρωπος. Όποιος πήγε σαν βαμπύρ, έγινε βαμπύρ. Το ορκ έγινε πραγματικό ορκ. Και είχαν και τις δυνάμεις από τους χαρακτήρες τους οποίους υποδιόταν σε αυτό το κόλ. Μαζεύτηκε λοιπόν όλη η ομάδα μέσα στο διαστημόπλιο και ξεκίνησαν το ταξίδι τους. Στην αρχή βέβαια όλοι ήταν μέσα στην τρελή χαρά. Είδαν τον εαυτό τους να αλλάζει. Ο Θόρ λέει: δέστε εδώ το σφυρί μου, γιατί έχουμε και τον Θόρ, τον Θεό, μέσα στο παιχνίδι. Ναι, το σφυρί μου βγάζει αστραπές. Η Βαμπυρέλα έβλεπε την ταχύτητά της και καφιότανε. Στην αρχή έπρεπε πρώτα να καταλάβουμε τον εαυτό τους τι τους γίνεται. Μέχρι που το κατάλαβαν τι τους γίνεται, βρισκόταν ήδη στον γαλαξία και ταξίδευαν μέσα στην USS Freedom. Αυτή είναι η ιστορία του παιχνιδιού. Εγώ το θεωρώ πολύ πρωτότυπο και αρκετά διασκεδαστικό. Είναι παιχνίδι, μην είμαστε στεγνοί και στιφαροί, θέλουμε να διασκεδάσουμε. Και νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος, ξεκινώντας αυτή την ιστορία, να μπεις στην κατάσταση της διασκέδασης και να ευχαριστηθείς το παιχνίδι. Μια παρτίδα
αποτελείται από 5 φάσεις. Ξεκινάμε με την interstellar φάση, την οποία έχω στήσει αυτή τη στιγμή μπροστά. Κάθε φάση έχει και δικό του ταμπλό. Εδώ αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο διάστημα. Και το διάστημα, δείτε εδώ ποιότητα. Παρόλο που έχω ένα prototype μπροστά μου, η ποιότητα είναι έτοιμη προς παραγωγή, σας λέω. Και θα υπάρξουν ακόμα περισσότερες βελτιώσεις όταν θα εκδοθεί το παιχνίδι. Είναι νεοπρέν λοιπόν και βλέπουμε τα εξάγωνα που έχει, πλανήτες ή μινιατούρες από τα διαστημόπλια. Δείτε εδώ ωραία δουλειά, όμορφες μινιατούρες, οι οποίες μάλιστα μπορείτε να τις αγοράσετε και προβαμμένες, να μεταλλίζουν κιόλας, να έχουν έτσι μια μεταλλική υφή. Είναι 5 μινιατούρες για τα διαστημόπλια και κάποια ζαράκια τα οποία βλέπετε εδώ μπαίνουν στις προκαθορισμένες θέσεις. Και ξεκινάμε με ένα πρότυπο στισήματος. Θα θεωρούσα ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε και εδώ ό,τι θέλουμε, αλλά δεν το έχω δοκιμάσει, θα το δοκιμάσω κάποια στιγμή. Τα ζαράκια που βλέπουμε μας δείχνουν την διάθεση που έχει ο πλανήτης, οι λαοί που ζουν σε αυτόν τον πλανήτη, οι εξωγήινοι λοιπόν μαζί μας. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός, τόσο πιο φιλική προς εμάς, όσο μικρότερος, τόσο κακό και εχθρικό εναντίον μας. Εδώ λοιπόν, σε αυτόν τον πλανήτη της φωτιάς, βλέπουμε έναν άσο, άρα είμαστε στα μαχαίρια μαζί τους. Σε αυτό το σημείο θέλω να δείξω και αυτά τα sticker τα οποία μπαίνουν σε αυτές τις τρυπούλες εδώ πέρα μέσα. Έτσι. Εδώ με αυτά θα καθορίσουμε πού βρισκόταν κάποιο πλοίο όταν σταματήσαμε το ταξίδι μας. Κάθε πλοίο έχει και ένα χρώμα, αν τα πάρετε βαμμένα θα τα καταλαβαίνετε πιο γρήγορα. Έτσι λοιπόν θα βάλουμε το sticker εδώ και όταν θα ρολάρουμε το νεοπρέν το ταμπλό και το ξανά ανοίξουμε, αυτά θα είναι μέσα καρφωμένα και θα ξέρουμε πού ήταν το κάθε πλοίο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την παρτίδα μας, γιατί είναι σίγουρο το παιχνίδι αυτό δεν τελειώνει σε ένα απόγευμα. Θα χρειαστείτε μήνες για να το παίξετε και να το ευχαριστηθείτε και να το τερματίσετε. Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί σε 36 παρτίδες. Πρέπει να παιχτεί σε 36 παρτίδες. Εάν στο τέλος της 36ης παρτίδας έχετε φτάσει ένα win condition, τα οποία είναι 11, τότε ναι, έχετε κερδίσει. Αν όχι, ή έχει καταστραφεί το USS Freedom ή δεν έχετε φτάσει κάποιο βίνκον, τότε έχετε χάσει όλοι μας. Γιατί όπως είπα, είναι ομαδικό παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο. Το χρειάζεται λοιπόν ένα παιχνίδι να έχει και safe. Υπάρχουν λοιπόν και κάποια locks, κάποια χαρτούδια τα οποία μπορείτε να τα εκτυπώσετε και να κρατάτε. Θα υπάρχουν προφανώς μέσα και σε βιβλιαράκι μέσα στο παιχνίδι και να γράψετε πάνω τα υλικά τα οποία, τις αναβαθμίσεις τις οποίες είχατε βρει, τα υλικά τα οποία κουβαλούσατε. Θα τα δούμε όλα αυτά όμως και στη συνέχεια. Είμαστε τώρα στο Interstellar Map. Σε αυτή τη φάση θα κινηθούν όλα τα διαστημόπλια. Ξεκινώντας αριστερόστροφα με τα διαστημόπλια, θα ρίχνουμε ένα ζαράκι και θα κινούνται. Έφερα τώρα ένα-δύο. Δείτε λιγάκι εδώ, αυτό το εξάγωνο, απεικονίζει το εξάγωνο που είναι μοιρασμένο όλο το διάστημα, έχει αριθμούς από το 1 έως το 6. Ανάλογα με τον αριθμό που ρίξαμε, σε εκείνη την πλευρά θα κινηθεί το εκάστοτε πλοίο. Άρα λοιπόν, αν κουνούσαμε τον Behemoth εδώ, το World Destroyer, θα πήγαινε εδώ στον πλανήτη τον κόκκινο. Εάν κουνούσαμε τους πειρατές, οι οποίοι είναι αυτό εδώ το. Να τις φαίνεται κιόλας είναι λίγο παλιό. Λοιπόν, αυτό το διαστημόπλιο θα πήγαινε εκεί. Έτσι λοιπόν θα κινηθούν με μια ζαριά όλα τα διαστημόπλια και μετά έρχεται η δική μας η σειρά να κινήσουμε το δικό μας το πλοίο, το οποίο είναι η USS Freedom. Βλέπετε εδώ αυτό το διαστημόπλιάκι το όμορφο. Εμείς κινούμαστε διαφορετικά, δεν ρίχνουμε ζάρι. Βλέπουμε όμως γύρω γύρω τα χρώματα από τα οποία αποτελούνται τα εξάγωνα που είναι γύρω μας. Και εάν υπάρχει και πλανήτης. Εδώ υπάρχει λοιπόν ένας πλανήτης, ο οποίος ανήκει στη φατριά του συμβόλου που βλέπετε δίπλα. Ίσως κάποιοι παρατηρήσουν κάποιοι πλανήτες στο map μου να μην έχουν σύμβολο, θα έχουν όλοι τους, όπως είπα έχω ένα πρότυπο μπροστά μου. Ψάχνουμε να βρούμε τον αρχηγό από αυτή τη φυλή, η οποία είναι η Aeons. Δείτε εδώ κάρτες. Dixit style. Μεγάλες, πανέμορφες κάρτες, μπρος πίσω τυπωμένες. Και βάζουμε, τοποθετούμε αυτή την κάρτα στην θέση με το οποίο εφάπτεται με το δικό μας το διαστημόπλιο. Άρα λοιπόν ο πλανήτης βρίσκεται εδώ, δείτε, το βάζουμε σε εκείνη την πλευρά. Μετά ανακατεύουμε τις κάρτες των χρωμάτων MOV, γιατί έχουμε, συνορεύουμε με MOV χρώματα, κόκκινες αυτή τη στιγμή, αν συνόρευε και άλλο χρώμα θα βάζαμε και εκείνες, άρα παίρνουμε τις MOV κάρτες, παίρνουμε τις κόκκινες κάρτες, είναι αυτές εδώ, άτες, και πάντα παίρνουμε τις μαύρες κάρτες. Αυτές τις ανακατεύουμε μεταξύ τους. Μετά το ανακάτεμα, ανοίγουμε τις κάρτες και τις τοποθετούμε γύρω-γύρω από το διαστημόπλοιό μας.
Πάντα βέβαια, μόνο ο πλανήτης είναι ενδιαφέρον να βάλουμε εκεί την ανάλογη φυλή. Οι υπόλοιπες κάρτες μπαίνουν στην άκρη και θα πρέπει να ξεσκαρταρθούν για το επόμενο παιχνίδι. Υπάρχει μια κάρτα σύνοψης, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία, δείχνει τις φάσεις με τη σειρά τους, έτσι τις πέντε φάσεις, όπως είπα, Interstellar Phase που κάνουμε αυτή τη στιγμή, μετά πηγαίνουμε Navigate Phase που βρισκόμαστε τώρα στα πρόθυρά της, Combat Phase, Encounter Phase και Clean Phase. Τα ξαναμαζεύουμε όλα. Και από την πίσω την πλευρά υπάρχει το Combat Round, πώς λειτουργεί λοιπόν μια μάχη, είναι βασισμένο πολύ επάνω στις μάχες. Τώρα λοιπόν όλη η ομάδα μπορεί να αποφασίσει προς τα ποια κατεύθυνση θέλει να πετάξει με το διαστημόπλιο. Βλέπουμε την μπροστινή πλευρά από τις κάρτες, δεν γνωρίζουμε ακόμα τι ακριβώς μας συμβαίνει, απλά έχουμε έτσι μια έννοια. Ανάλογα στη φάση που βρισκόμαστε, πόσο δυνατοί αισθανόμαστε, τι θα θέλαμε, πώς θέλαμε να παίξουμε το συγκεκριμένο campaign, το σημερινό campaign, θα αποφασίσουμε μια κατεύθυνση. Και υπάρχουν διάφορα, υπάρχουν διαστημόπλια, υπάρχουν τέρατα. Τέρατα δεν είναι στο διάστημα, τα τέρατα βρίσκονται πάνω σε πλανήτες. Άρα λοιπόν εδώ δεν είμαστε μόνο στο διάστημα, αλλά κατεβαίνουμε και στους πλανήτες. Μπορεί να βρεθούμε εντός ενός άλλου διαστημόπλου, σας λέω, είναι τεράστιο το παιχνίδι. Υπάρχουν διάφορα φαινόμενα του διαστήματος ή μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τους εξωγήινους. Θα αποφασίσω αυτή τη στιγμή να πάω εδώ. Σε αυτό. Άρα λοιπόν κινούμε προς τα εκεί. Λίγο επικίνδυνο γιατί είμαι πάρα πολύ κοντά με τον Destroyer, αν έρθει πάνω μου με φαγεί, με κατέστρεψε. Όλα αυτά τα πλοία όταν ένα έρθει σε επαφή με το άλλο γίνεται μια δράση η οποία είναι στάνταρτ. Κάποιος καταστρέφει κάποιους, αυτή για παράδειγμα εδώ είναι η αστυνομική του διαστήματος, οι Paladins, αυτή εδώ είναι έμποροι, εδώ όπως είπαμε είναι οι πειρατές, αλλά ανάλογα ποιο πλοίο θα συναντήσει, ποιο γίνεται και μια δράση. Πήγαμε και λοιπόν, παίρνουμε την κάρτα την οποία διαλέξαμε και όλες τις υπόλοιπες τις αφήνουμε στην άκρη. Κάναμε την επιλογή μας για το encounter αυτής της γύρας. Η καρτούλα λοιπόν εδώ να δούμε, ένα διαστημόπλιο είναι αυτό, το οποίο έχει 19 ζωή, ταχύτητα 2, πολιτική 34 και ανήκει σε αυτήν εδώ την φατριά, με την οποία δεν τα πάμε και πολύ καλά, είμαστε λοιπόν σε εχθρικές καταστάσεις. Πριν ξεκινήσουμε, τι θα γίνει με αυτή τη συνάντηση, θα ρίξουμε ένα ζάρι. Ρίξαμε 2. Προσθέτουμε το reputation, την κατάσταση που βρισκόμαστε λοιπόν μαζί του και βγάζουμε ένα άθροισμα 3. Αυτή τη στιγμή γυρνάμε την κάρτα ανάποδα, την πίσω την πλευρά της και βλέπουμε σε αυτά εδώ τα πινακάκια που βρίσκεται το άθροισμα το οποίο φέραμε και είναι στο τέρμα πάνω. Διαβάζουμε το κειμενάκι, έχει ένα flavor text και μας λέει τι θα γίνει. Έρχονται λοιπόν με εχθρικές διαθέσεις και μας κάνουν επίθεση. Οχο! Άρα λοιπόν εδώ θα έχουμε μία μάχη. Και τα εικονίδια που βλέπετε από δίπλα είναι το loot. Αν κερδίσουμε αυτό το encounter, τι θα πάρουμε. Υπάρχουν λοιπόν εμπορεύματα, βλέπετε αυτό το κυβάκι, υπάρχουν εμπορεύματα πάνω στο πλοίο, τα οποία θα μπορέσουμε να τα πάρουμε. Και για ποιο λόγο λέω εμπορεύματα. Αν δείτε πάνω στο χάρτη, υπάρχουν κάποια συμβολάκια με αριθμούς. Αυτά τα συμβολάκια είναι εμπορεύματα. Μπορούμε να γίνουμε και έμποροι, να παίξουμε μια χαλαρή session, όπου δεν θέλουμε να κάνουμε κάποιες μεγάλες μάχες, αλλά να αγοράσουμε κάτι το οποίο είναι φθηνό και να το πουλήσουμε κάπου το οποίο είναι ακριβό. Και αυτό λοιπόν θα μας φέρει χρήματα, με τα χρήματα μπορούμε να εξοπλίσουμε το διαστημόπλιο μας. Προσοχή όμως, υπάρχουν με κόκκινους αριθμούς τα υλικά τα οποία είναι παράνομα και αν μας πιάσουν εδώ οι αστυνόμοι, τότε θα έχουμε προβλήματα. Αποφασίσαμε λοιπόν το encounter για αυτό το παιχνίδι, ρίξαμε το ζαράκι, μας λέει λοιπόν ότι ερχόμαστε σε εμπλοκή και εμπλοκή μαζί με αυτό το διαστημόπλιο. Στείνω λοιπόν τώρα το επόμενο το map, βλέπετε τι τεράστιο το παιχνίδι, όπου θα δούμε το πλοίο μας, το πλήρωμά μας και πώς λειτουργεί μια μάχη. Έχει γεμίσει πράγμα το τραπέζι, έτσι. Βλέπουμε λοιπόν τώρα το κεντρικό μας ταμπλό που είναι το διαστημόπλιο. Αυτή λοιπόν είναι η USS Freedom. Παρόλο που όλοι οι ήρωες, όλοι λοιπόν βρίσκονται στο πλοίο, ενεργοί είναι πάντα 12. Τους μοιράζουμε στους παίκτες με τους οποίους παίζουμε. Έχω στήσει τώρα για 2 άτομα, άρα λοιπόν παίρνουμε τους ανάλογους παίκτες, διαλέγουμε ποιους παίκτες θέλουμε, μπορούμε να τους draftάρουμε,
Μπορούμε ανάλογα το encounter που έχουμε να διαλέξουμε ποιοι θα είναι ενεργοί. Εδώ λοιπόν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Σας λέω, το παιχνίδι σου δίνει αρκετές ελευθερίες να παίξεις όπως θα ήθελες. Οκ. Γυρίζουμε αυτή την καρτούλα από την άλλη τη μεριά, γιατί τώρα έχουμε ένα Space Combat Round, γενικώς ένα Combat Round. Βλέπουμε τώρα λοιπόν το διαστημόπλοιο. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε ένα πιλωτήριο. Εδώ έχουμε μία παραγωγή ενέργειας. Εδώ έχουμε παραγωγή ασπίδων. Και εδώ έχουμε τα όπλα, τα οπλικά συστήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι λίγα από ό,τι βλέπετε, γιατί το παιχνίδι είναι μόλις στην αρχή, είμαστε ακόμα νουμπάδες, προσπαθούμε να εξελίξουμε την USS Freedom και βλέπουμε εδώ τα εξάγωνα, τα οποία στη συνέχεια μπορούμε να αγοράσουμε από την πίσω την πλευρά. Είναι η αξία τους, είναι αρκετά ακριβά, σας λέω, για να αγοράσετε μια αναβάθμιση για το πλοίο σας. Έχουμε στην αρχή κάποια χρηματάκια, παίρνουμε 3 χρηματάκια και κάθε παίκτης παίρνει ένα τέτοιο σακουλάκι. Εδώ λοιπόν, παιδιά, με το σακουλάκι έχουμε back building. Αν θα είναι τόσο μικρά, εγώ τα θέλω λίγο μεγαλύτερα τα σακουλάκια. Πιστεύω ότι θα είναι μεγαλύτερα όταν θα τελειώσει η παραγωγή. Back building στις ενέργειες. Σε ένα τέτοιο θεματικό παιχνίδι γνωρίζουμε αυτές τις σφαίρες επιρροής, ότι μαζεύουμε μάνα, άλλος μαζεύει στάμινα. Όταν γεμίζει αυτή η σφαίρα, χρησιμοποιούμε λίγο από αυτό το υλικό για να εκτελέσουμε τα εξόρκια μας, τις ειδικές δυνατότητές μας. Εδώ δεν είναι υπεπατημένη. Εδώ αυτό θα το λύσουμε με το έθερ. Έτσι, αυτή η εθέρια ύλη η οποία εισχώρησε μέσα στους ήρωες. Τοποθετούμε λοιπόν μέσα σε αυτό το σακουλάκι τέτοια εδώ κρυσταλάκια. Όπου το μπλε είναι το πιο αδύναμο και πηγαίνει προς το πιο δυνατό. Στην αρχή θα πάρουμε 24 μπλε, 3 κίτρινα, 2 πράσινα και 1 κόκκινο και θα τα βάλουμε μέσα στα σακουλάκια μας. Από εδώ μέσα θα τραβάμε στην αρχή του κάθε γύρου και θα βάζουμε επάνω στο χαρακτήρα μας το τράβηγμα το οποίο κάναμε. Πριν όμως από αυτό θα θέλαμε, εδώ δείτε, είναι και άλλοι χαρακτήρες, όλοι αυτοί είναι χαρακτήρες οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε αυτό το πλοίο. Μην δένεστε πολύ με το χαρακτήρα σας. Αν ένας χαρακτήρας πεθάνει, μπορούμε να τον αντικαταστήσουμε με έναν καινούριο. Σκοπός είναι να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα, ένα win condition, το οποίο μπορεί να είναι γίνει φίλος με μια εξωγήινη φυλή ή γίνει εχθρός με όλους ή σκότωσε 5 τέρατα από πλανήτες, γίνει δηλαδή κυνηγός κεφαλών. Έχει 11 τέτοιες διαφορετικές win condition. Αν φτάσουμε μία από αυτές έχουμε κερδίσει το παιχνίδι, αλλά μετά ή έως 36 παρτίδες. Αν δεν το έχουμε καταφέρει, απαλά τίποτα, δεν κερδίζουμε. Πήρε λοιπόν κάθε παίκτης ένα σακουλάκι, έβαλε τα διαμαντάκια του μέσα, τα αφήνουμε στην άκρη και τοποθετούμε τους ήρωές μας. Οι ήρωες μπορούν να είναι στην αρχή ένας σε κάθε φανερό σημείο. Ανάλογα με τους ήρωες, άμα δούμε λίγο τις καρτούλες, εδώ έχουμε στάντις, δεν έχουμε μινιατούρες, έχουμε στάντις, είναι πάρα πολλές. Άμα βάλεις και τα τέρατα, τους εξωγήινους, κάτι upgrades που υπάρχουν, θα γινόταν χαμός από μινιατούρια. Εγώ θεωρώ ότι είναι η καλή λύση τα στάντις. Πρώτον, και χωροταξικά για να χωράνε. Φανταστείτε τώρα, ας πούμε, μια μινιατούρα από τα οποία κρέμονται τα χέρια και τα πόδια, ας πούμε, θέλει κάποιο χώρο. Ενώ το στάντις είναι πολύ πιο εύκολο. Από την άλλη, πάνω στο στάντις μπορούμε να γράψουμε τις ιδιότητες του χαρακτήρα και έτσι να μην χρειάζεται να κοιτάμε πάντα την καρτούλα μας, αλλά να βλέπουμε απευθείας επάνω στο ταμπλό και να μην αφαιρέται το βλέμμα μας. Είναι μια πολύ καλή λύση, η οποία πάνω απ' όλα είναι και οικονομική. Δεν θέλουμε να ξοδέψουμε και μια περιουσία για ένα παιχνίδι. Αν στη συνέχεια θα υπάρξουν upgrade packs όπως είναι, ξέρετε, και τη μόδα, θα το δούμε. Όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Ωραία. Ανάλογα με τις ιδιότητες, ποιες είναι οι ιδιότητες των χαρακτήρων? Τέρμα κάτω έχουμε 4 ιδιότητες οι οποίες ενεργοποιούνται από το Ether, δηλαδή από τα κρυσταλάκια που έχουμε μέσα στο σακουλάκι μας. Αριστερά πάνω έχουμε την δύναμή του, το ability του, την τεχνολογία του και την ικανότητά του στην πολιτική. Έχουμε λοιπόν και πολιτικά encounters, έτσι, όχι μόνο πολεμικά. Πού θα θέλαμε να βάλουμε εδώ τον Wizard? Τον βλέπω ότι είναι καλούτσικος στο μηχανοστάσιο, τον τοποθετώ στο μηχανοστάσιο. Εδώ λοιπόν είναι το ζουμί του παιχνιδιού. Το παιχνίδι ζει από την κουβέντα επάνω στο τραπέζι. Είναι ομαδικό. Όλοι θα πρέπει να καθίσουν και να πούν τη γνώμη τους, να συζητήσουν για ποιο λόγο να βάλουμε αυτό εκεί. Σε κάθε φάση που θα περνάμε υπάρχει κουβέντα. Και αυτή είναι η ζωή του παιχνιδιού. Δεν είναι να κουνάμε μόνο πιόνια. Πρέπει να γίνει κουβεντούλα πάνω στο τραπέζι. Αυτό είναι που γουστάρω σε αυτό το παιχνίδι. Όλα τα λεφτά. Εδώ δείτε εδώ τον παπά, ο χιλεράς μας, έτσι. Όλα τα λεφτά είναι αυτή εδώ η καρτούλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Ο χιλεράς λοιπόν ορθόδοξος παπάς. Γιατί όχι. Η μπαζούκα, εδώ τη βλέπω πολύ καλή, okay, στην παραγωγή ασπίδας. Θα την τοποθετήσω εδώ. Θα μπορούσα βέβαια να τοποθετήσω και τον Θόρ. Μετέπειτα, ενδεχομένως, να κινήσουμε άλλα στάντις προς την κατεύθυνση και στα δωμάτια που θέλουμε. Όποιους δεν τους θέλουμε θα πάνε εδώ στο κεντρικό σημείο που είναι η γέφυρα. Εδώ μπορούν να πάνε όλοι. Πού να τον πάω αυτόν. Μάλλον θα κάνω μια αντικατάσταση. Θα βάλω τον Σκότι. Έτσι, κλασικό τρέκι. Θα βάλω την πανθέρα σαν οδηγό. Εδώ, νάτι. Έχουμε τη βαμπυρέλα. Λοιπόν, στα όπλα. Ποιος να πάει. Ας πάει η βαμπυρέλα στα όπλα. Okay. Λοιπόν, τα βάλα όλα από έναν. Δεν πειράζει. Όλοι οι υπόλοιποι είναι εδώ στη γέφυρα και τα λένε. Τα συζητάνε, τα κουβεντιάζουν, πίνουν καφέ. Υπάρχει και μπύρα στο παιχνίδι. Εμπόριο μπύρα είναι λίγο παράνομο όμως. Όταν το κάναμε αυτό, πάμε λοιπόν στην επόμενη φάση όπου θα κινηθούν οι ήρωες. Πριν πάμε όμως εκεί, βγάζουμε τα κρυσταλάκια. Κάθε παίκτης, ξεκινώντας από μία κατεύθυνση των καρτών, δεν μπορούμε να βγάλουμε το κρυσταλάκι και μετά να σκεφτούμε που θα το βάλουμε, δηλώνουμε που θα πάει, αυγάζουμε, ήμουν ο τυχερός, και τοποθετούμε επάνω στους χαρακτήρες μας. Ένα κρυσταλάκι. Με αυτό θα μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τις ιδιότητές τους. Okay, το έκανα. Η μοναδική απόφαση που μπορείς να πάρεις είναι τα αφήνω ή το ξαναπετάω μέσα στο σακουλάκι. Μόνο εκείνη. Αν θα το ξαναπετούσα στο σακουλάκι, για αυτό το γύρο δεν θα έχει κρύσταλλο ο εκάστοτε χαρακτήρας. Κάναμε λοιπόν και αυτήν την δουλίτσα και στη συνέχεια μπορούμε να κινήσουμε τους χαρακτήρες. Έχουμε κάποιον χαρακτήρα, εδώ ο Σκότι για παράδειγμα, που μπορεί να τηλεμεταφέρει. Αν βέβαια είχε ένα πράσινο διαμαντάκι. Δεν έχει αυτή τη στιγμή πράσινο διαμαντάκι, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ενέργειά του. Θα μπορούσε να μεταφέρει δύο ήρωες για παράδειγμα. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσες να πάρεις δύο ήρωες μαζί με τον Σκότι και να τους πας εδώ στην άκρη. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι χαρακτήρες που μπορούν να κινηθείς πιο γρήγορα επάνω στο πλοίο. Όταν κάνουμε τις κινήσεις μας ανάλογα το agility που έχει κάθε χαρακτήρας, κινείται, ας πούμε τώρα εδώ η κυρία πάει 3, 1, 2, 3, μπορεί να έρθει εδώ κάτω, μπορεί βέβαια να πάει και σε ένα οπλοστάσιο ή σε ένα πιλωτήριο, όπου νομίζετε ότι θα είναι καλή. Βλέπουμε τα σύμβολα τα οποία έχουν τα εξάγωνα και τα συγκρίνουμε με τα σύμβολα που έχουν πάνω οι χαρακτήρες μας. Εφόσον κινήθηκε αυτή μέχρι εκείνη, ok, αυτός ο κύριος θα μπορούσε να πάει εδώ κάτω, αυτή, για να δω, θέλω εδώ αυτή πάει, θα μπορούσε να πάει μέχρι εδώ, δεν φτάνει όμως, κινείται μέχρι εδώ μόνο. Όχι, τρία πάει, ναι, έφτασε και αυτή εδώ. Ο παπάς είναι σιγανός. Αυτός θα ήταν ενδιαφέρον ο Θόρ να πάει εδώ κάτω, γιατί έχει μια πάρα πολύ ωραία ιδιότητα. Θα τον τοποθετήσω, θα κλέψω τώρα λίγο, μόνο για την επίδειξη. Επίσης, αργότερα, όταν θα έχουμε αγοράσει κι άλλα όπλα, θα μπορούμε να τα τοποθετούμε εδώ και να μπαίνει ένας χαρακτήρας επάνω σε κάθε όπλο και να χειρίζεται από ένα όπλο ο καθένας. Θα το κάνω λίγο τώρα αυτή τη στιγμή, να έχει λίγο πιο ενδιαφέρον η επίδειξη. Ας βάλω και ένα εδώ κάτω τέτοιο το να παράγουμε ενέργεια, να παράξουμε πολλή ενέργεια και ενδεχομένως και εδώ ένα δεύτερο μηχάνημα που παράγει ασπίδες που δυναμώνει τις ασπίδες. Οι ασπίδες μας είναι αυτά τα νεφελώματα που βλέπετε αριστερά και δεξιά στο σκάφος. Ξεκινάμε να στήσουμε τις ασπίδες του αντιπάλου. Ανακατεύουμε αυτές τις ασπίδες και τις βάζουμε κλειστές στα τέσσερα σημεία εδώ επάνω. Παίρνουμε, ανακατεύουμε τα θράστερ, παίρνουμε ένα και το τοποθετούμε εδώ σε αυτό το σημείο, άσχετα που είναι το δικό μας διαστημόπλιο. Αυτό ανήκει στον αντίπαλο. Το βάζουμε απλά εδώ, βολεύει για να το βλέπουμε. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με το πόσα θράστερ έχει ο αντίπαλος. Βλέπουμε εδώ το συμβολάκι ότι είναι μόνο ένα. Άλλοι έχουν δύο συμβολάκια, δύο τέτοιες φωτιές, όχι τον αριθμό, το συμβολάκι μέσα στον κύκλο. Άρα θα τοποθετήσουμε μία μάρκα, έναν δείκτη. Πώς λειτουργεί λοιπόν τώρα η μάχη. Κουνήσαμε τους χαρακτήρες μας και πάμε τώρα να παράξουμε ενέργεια. Αυτοί οι δύο οι κύριοι, την ενέργεια που μπορούν να παράξουν έχει να κάνει με το γραναζάκι που συμβολίζει τη δύναμη και την ικανότητα που έχουν σαν μηχανικοί. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτούς τους σκύβους, οι οποίοι είναι universal, χρησιμοποιούν για οτιδήποτε θέλουμε να μετρήσουμε. Αυτή τη στιγμή τους βαφτίζουμε ενέργεια και βάζουμε εδώ τρεις ενέργειες. Ο πειρατής από την άλλη παράγει δύο ενέργειες. Εδώ προσοχή, πάντα πρέπει να κοιτάμε και τους χαρακτήρες μας αν έχουν μια ικανότητα να παράξουν κάτι περισσότερο, να μας ενισχύσουν την ιδιότητα. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα
να αφοσιωθούμε και στους χαρακτήρες μας, να τους γνωρίσουμε καλά για να γίνει και ένα πολύ καλό παιχνίδι. Την ενέργεια την οποία παρήγαν λοιπόν οι δύο μας ήρωες, τη διανέμουν στα εκάστοτε σημεία. Στα όπλα μπορεί να πεις ότι εδώ δίνω ένα, θα δώσω ένα ή δύο στο πιλωτήριο, θα δώσω ένα εδώ κάτω τις ασπίδες, να δώσω ακόμα ένα εδώ στα όπλα. Δεν είχα και πάρα πολύ ενέργεια παράξει αυτή τη στιγμή. Okay, μπορεί κάποιος να μου την... Ναι, εδώ βεβαίως αυτός. Όχι, δεν μπορεί αυτός. Και ποιον άλλον πήγα, τον πειρατή από την άλλη τη μεριά, να δω στα γρήγορα με το μπλε το κρυσταλάκι τι μπορώ να κάνω. Όχι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα με αυτόν. Εδώ υπόψη. Αν έχουμε δύο μπλε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο μπλε για να πάμε στο επόμενο level. Αναβαθμίζουμε λοιπόν την κίνησή μας και κάνουμε την πράσινη ιδιότητα. Αν έχω δύο πράσινα, μπορώ να κάνω την κίτρινη ιδιότητα. Μαζεύοντας και κρυσταλάκια, αποθηκεύοντάς τα στο χαρακτήρα, μπορούμε να, στη συνέχεια της παρτίδας να κάνουμε πιο ισχυρές ιδιότητες. Και τώρα να δούμε τι κάνει ο αντίπαλος. Από ό,τι διαβάσαμε πριν, ο αντίπαλος μας επιτίθεται. Άρα λοιπόν έχει την επιλογή του πρώτου αίματος, ανοίγουμε την πρώτη τάπα και μας δείχνει ένα χρώμα. Όπως και στους ήρωες, έτσι και τα encounters, τα τέρατα, οι εξωγήινοι, τα διαστημόπλια έχουν και αυτά τέσσερα σημεία με τέσσερα χρώματα. Το μπλε λοιπόν, όπως και εδώ, είναι το πιο αδύναμο, ευτυχώς, και μας λέει ότι θα μας χτυπήσουν με ένα virus missile. Λοιπόν, θα έρθει λοιπόν μια ροκέτα η οποία έχει ιούς. Αν μας χτυπήσει λοιπόν αυτή, τότε θα πάθουμε τέτοια ζημιά. Άρα πάρα πολύ κακή ζημιά. Ανακατεύουμε τα κόκκινες τάπες, παίρνουμε την πρώτη και την τοποθετούμε εκεί. Κοιτάτε ένα λιγάκι την καρτούλα να τη δούμε καλά. Βλέπετε εδώ το εικονίδιο που έχει ένα κοκκινάκι. Είναι οι ασπίδες από πού μας έρχονται. Και την τοποθετούμε σε εκείνο το σημείο. Okay. Γνωρίζουμε λοιπόν τώρα από την αρχή ότι μας έρχεται μία τορπίλη από εκείνη την πλευρά. Mm-hmm. Και θα πρέπει να δράσουμε αναλόγως. Αυτό που μπορούμε στην αρχή να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε ή όλον τον εχθρό, εντάξει, να την κοπανίσουμε αν είναι πάρα πολύ ισχυρός, ή να αποφύγουμε τις ροκέτες τις οποίες έχει στείλει κατά πάνω μας. Αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε να φύγουμε, όπως λέει από πίσω το mission, εάν τον καταστρέψουμε θα πάρουμε εμπόρευμα και το θέλουμε. Όλα τα υπόλοιπα εξάγωνα που δεν είναι καλυμμένα με, με ένα ειδικό εξάγωνο είναι cargo. Είναι λοιπόν port bagage και βάζουμε μέσα καλούδια. Ένα καλούδι σε κάθε εξάγωνο και το μεταφέρουμε. Όλα αυτά μπορούν να πάθουν ζημιά όμως. Θα το δούμε στη συνέχεια. Έχουμε δύο πιλότους, ας χρησιμοποιήσουμε την Παντέρα. Να δω αν μπορεί να κάνει κάτι καλό αυτή με το πράσινο το οποίο έχει. Όχι, θα μπορούσε να έχει ένα μπλε αυτή, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Κοίτα να δεις. Ωραία. Το ελφάκι μας τι κάνει με το μπλε, κάνει shoot. Όχι, είναι καλή στη μάχη. Εν πάση περιπτώσει, εμείς τώρα θέλουμε να αποφύγουμε τη ροκέτα την οποία θα έρθει και θα μας χτυπήσει στο πιλωτήριο, όπου στέκονται ήδη δύο χαρακτήρες και θα ήταν πάρα πολύ κακό να πάθουν ζημιά. Χρησιμοποιούμε την Παντέρα και για να ενεργοποιήσουμε το ability της αποφυγής θα πρέπει να αφαιρέσουμε έναν κύβο ενέργειας που παρήγαμε πριν, πάει στην άκρη, για να ενεργοποιήσουμε το χαρακτήρα και να παράξει τόσο thruster όσο είναι το agility, δηλαδή θα παρήγαγε 3 αυτή τη στιγμή η Παντέρα. Αν είχαμε κι άλλα cubes εδώ πάνω, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και το ελφάκι να παράξει παραπάνω, θα είχαμε 6, ή αν ήταν μόνο ένας χαρακτήρας να προσθέσουμε κάθε κυβάκι ένα παραπάνω agility point. Άρα 3, 4, 5 θα παρήγαγε η Παντέρα αν ήταν μόνη της. Ας πούμε ότι έχουμε 5 τώρα, είναι μόνη της η Παντέρα, μόνο για την επίδειξη, εσύ βρίσκεις εδώ. Έχουμε 5, το σημειώνουμε αυτό και ανοίγουμε την τάπα από τον αντίπαλο. Άσος, ένα λοιπόν. Ένα, προσθέτουμε και το reputation, άλλο ένα, 2 λοιπόν. Εμείς έχουμε 3, 4, 5 και ο αντίπαλος έχει thruster 2. Η διαφορά λοιπόν αυτών των 2 είναι 3. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να διαλέξουμε μία πλευρά που μας την πέφτουν ροκέτες και να τις αποφύγουμε τόσες ροκέτες όσοι είναι και η διαφορά από αυτή την αναμέτρηση. Έρχεται μόνο μία, εμείς έχουμε 3 στην αναμέτρηση, μπορούμε λοιπόν έως και 3 να αποφύγουμε, την αποφύγαμε αυτή. Μια χαρά, δεν θα πάθουμε ζημιά. Φεύγουν λοιπόν και τα κυβάκια, φεύγει και το thruster. Του αντιπιτηθόμαστε εμείς. Πάμε λοιπόν εδώ στα οπλικά συστήματα, αφαιρούμε έναν κύβο
και διαλέγουμε μία τέτοια τάπα με τις ασπίδες. Ας πάρω εδώ την πρώτη. Ανοίγω, λέει έναν αριθμό και ένα συμβολάκι, είμαι και τυχερός. Το συμβολάκι θα πρέπει να συμπίπτει με το εξάγωνο του όπλου το οποίο εκείνη τη στιγμή ενεργοποιήθηκε. Αυτό σημαίνει ότι έγινε hit. Αν είχα διαλέξει αυτό εδώ, άρα θα έκανε miss η βαμπυρέλα. Εδώ λοιπόν, ας το κλείσω, έκανε success η επίθεση και να δούμε τώρα πόσο ζημιά έχει κάνει. Πόση ζημιά έχει γίνει, ενεργοποίησαμε λοιπόν τη βαμπυρέλα, η οποία έχει αγγείλητη 3, άρα κάνει 3 ζημιά. Αν εδώ υπήρχαν και άλλα κυβάκια, θα μπορούσαμε και εδώ να χρησιμοποιήσουμε κυβάκια να προσθέσουμε. Άρα θα ήταν 3 για την πρώτη ενεργοποίηση και κάθε ένα αθροίζει 1 ακόμα, 3, 4, 5. Αλλά εδώ λέει ένα 4. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε παραπάνω από 4 ζημιά σε αυτή την περίπτωση. Αυτό λοιπόν θα περίσσευε ουσιαστικά, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αν ήμασταν έτσι με 3 κυβάκια στην βαμπυρέλα. Εδώ έχουμε 4, καταστρέψαμε αυτή την άμυνα και βάζουμε 4 κυβάκια ζημιά επάνω στην κάρτα. Η ζωή του διαστημόπλοιου είναι 19, μόλις μπουν 19 κυβάκια πάνω στο διαστημόπλοιο, το έχουμε καταστρέψει και έχουμε το encounter επιζήσει. Πάμε στον επόμενο, ο οποίος είναι αυτός εδώ η Λοκατζού. Ενεργοποιούμε και αυτήν με 3, θα κάνει άλλα 3, αλλά πρώτα πρέπει να δούμε αν θα συμπίπτει το σύμβολό τους. Αν λοιπόν αυτή θα πει βαράω αυτό το σημείο, εδώ οπ, δεν συμπίπτει το συμβολάκι, εδώ έχουμε έτσι ένα κλειδί του σολ, ενώ εκεί έχουμε ένα τρίγωνο, δεν μπόρεσε, έκανε miss λοιπόν η κυρία, αλλά εδώ εκμεταλλεύεται τώρα ο επόμενος, ο Paladin, την κατάσταση, η οποία κάθεται πάνω σε ένα οπλικό σύστημα με αυτό το τρίγωνο, χρησιμοποιεί ενέργειά της για να κάνει agility μία ζημιά πάνω σε αυτόν τον δείκτη. Όταν έχουμε λύσει όλες τις διαφορές με τα οπλικά μας συστήματα, πάμε στη συνέχεια εδώ κάτω στις ασπίδες. Κάθε ένας κύριος ο οποίος στέκεται σε ένα μηχανοστάσιο μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα κύβο ενέργειας ώστε να, βλέπετε εδώ την πουνίτσα, ώστε να παράξει ασπίδες. Ο Thor λοιπόν θα παράξει 3 ασπίδες, παίρνω 3 κυβάκια, τα πάρω από εδώ, και στη συνέχεια μπορεί να τα βάλει, να τα δώσει σε ένα από τα 4 σημεία που έχουμε ασπίδες. Δεν μπορεί να τα μοιράσει, θα πάνε και τα 3 σε ένα σημείο. Να τα εδώ. Εδώ ουσιαστικά θα μπορούσαμε να φορτώσουμε, αν δεν δεχτούμε ζημιά, πολλούς κύβους άμυνας και έτσι να μπορούμε να αντισταθούμε σε πολλές βολές των αντιπάλων μας. Ο Thor έχει άλλη μια ιδιότητα καλή όσον αφορά τις ασπίδες. Θα μπορούσα να την κάνω αν είχαμε ένα κίτρινο διαμαντάκι επάνω και φορτώνει σε κάθε μία από τις 4 ασπίδες άλλα 3 κυβάκια. Βλέπετε λοιπόν ότι οι χαρακτήρες είναι πολύ καλά δεμένοι με διάφορα σημεία, ώστε να είναι στο μέγιστο παραγωγική. Κλείνοντας, θέλω να δείξω και το τελευταίο κομμάτι, που είναι χάρτης επάνω στην επιφάνεια κάποιου πλανήτη ή μέσα σε κάποιο διαστημόπλοιο, δικό μας, εχθρικό, έτσι μπορούμε να μπούμε και μέσα στα διαστημόπλοια και να γίνει μάχη σώμα με σώμα. Σε αυτό το σημείο, όταν τοποθετηθούν ανάλογα με το encounter που έχει βγει, τα μινιατούρια να εφάπτονται πάνω στις πλευρές των εξαγώνων. Έχει σημασία λοιπόν το line of sight. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ένας χαρακτήρας να τανκάρει, ο άλλος από πίσω να χτυπάει το τέρας και μετά να κινηθούν, να μπει ένας άλλος εδώ, ώστε ο παπάς εδώ να χυλάρει το τάγκ το οποίο έπαθε μια ζημιά, και να γίνεται λοιπόν αυτό το πράγμα χωρίς το τέρας να μπορεί να χτυπήσει ουσιαστικά αυτόν ο οποίος του κάνει πολύ ζημιά. Παίζουν λοιπόν τέτοια τακτικά σημεία του παιχνιδιού που παίζει ρόλο προς τα ποια κατεύθυνση κοιτάμε. Το ίδιο πράγμα βεβαίως θα γινόταν και με κάποιο εξοντρόιτ για παράδειγμα, εφόσον έτσι βρισκόμαστε εδώ, αυτόν εδώ πίσω δεν μπορεί να τον δει ο αντίπαλος. Ένας ήρωάς μας όταν πάθει 10 πόντους ζημιάς πεθαίνει, τα οποία μπορεί να γίνει είτε μάχη σώμα με σώμα με κάποιον αντίπαλο ή και μέσα στο διαστημόπλοιο, αν δεν μπορέσουμε να αποθήσουμε ή να αποφύγουμε ροκέτες που έρχονται κατά πάνω μας και χτυπήσουν και σπάσουν τις ασπίδες μας, θα πάθει ζημιά και το εξάγωνο, το κομμάτι του διαστημόπλοιου μας, αλλά και όλοι οι χαρακτήρες που βρίσκονται εκεί μέσα, τόση ζημιά όσοι θα αναγράφεται επάνω στη ροκέτα η οποία μας την πέφτει.
Μπορούμε να επισκευάσουμε το πλοίο, αν έχουμε το χιλερά μαζί μας, μπορεί, έτσι έχει και αγιασμό αυτός, να μπορέσει όλους τους ήρωες σε ένα εξάγωνο να τους γιατρέψει. Θα πρέπει να είμαστε βέβαια προσεκτικοί και έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο τακτικό κομμάτι το παιχνίδι, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμένα πραγματικά μου άρεσε. Η κουβέντα η οποία γίνεται πάνω στο τραπέζι, η τακτική ανάλογα το encounter που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τη στρατηγική την οποία θα ακολουθήσουμε μετέπειτα. Εξαιρετικό θα έλεγα. Και ένα, τι να πω, μια περιπέτεια τέτοιου είδους εγώ προσωπικά δεν έχω ξανασυναντήσει με τέτοιες ωραίες καινοτομίες. Αυτό αγαπητοί μου φίλοι ήταν το Kickstarter preview από μένα για το παιχνίδι USS Freedom. Η ποιότητά του με ξάφνιασε, παρόλο που είναι πρωτότυπο, η ποιότητα είναι πάρα πολύ ψηλή. Φαντάζομαι γιατί και το τελικό προϊόν θα είναι αρκετά ψηλά ο πύχης της ποιότητας και μου αρέσει αυτό. Όσοι γουστάρουν τα παιχνίδια στο διάστημα θα το ευχαριστηθείτε πάρα πολύ. Το καλό που έχει το παιχνίδι δεν χρειάζεται να υπάρχει σταθερή παρέα. Μπορεί κάποιος να μπει ενδιάμεσα όταν ήδη έχει εξελιχθεί το παιχνίδι και οι προηγούμενοι έχουν παίξει 2-3 παρτίδες. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, το παιχνίδι έχει πάρα πολλές ελευθερίες κίνησης και η πλοκή του είναι κινηματογραφική. Εύχομαι να τα πάει καλά, να φτάσει τον σκοπό του και να εκδοθεί το παιχνίδι και να κάνουμε ενδεχομένως και άλλη μια παρουσίαση του τελικού προϊόντος εδώ στο Fantasy Gate. Αν φίλοι μου σας άρεσε η παρουσίαση, θα χαρώ για τα like, περάστε και από το Kickstarter να δείτε τι προσφέρουν τα παιδιά και ίσως είναι ενδιαφέρον και συμμετάσχετε στην προσπάθειά τους. Από το Fantasy Gate φίλοι μου να έχετε όμορφες μέρες και όμορφες πτήσεις στο διάστημα. Γεια σας!